Στα υψηλότερα επίπεδα τη ευρωπαϊκή αγορά διαπραγματεύεται και σήμερα, κυρίε και κύριοι, η τιμή τη ενέργεια στην Ελλάδα. Η μέση τιμή του Ιανουαρίου παγιώνεται μέχρι στιγμή στα 223 ευρώ. Ο Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα δήλωσε πω η ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων θα συνεχιστεί και για τον Φεβρουάριο. Πάμε να δούμε λοιπόν πώ έχει το θέμα σε σύνδεση με τον Γιάννη Φόσκολο. Γιάννη. Ακριβώ, Λίνα, καλό μεσημέρι. Η Ελλάδα βρίσκεται στου πρωταθλητέ τη ακρίβεια στο ρεύμα για άλλη μια μέρα. Έχουμε την κακοκαιρία, η οποία αυξάνει φυσικά τη ζήτηση και πολλά νοικοκυριά είναι ακόμη χωρί ρεύμα. Να δούμε αν θα έχουμε και εκεί κάποιε παρεμβάσει, ίσω κάποιε μειώσει στου λογαριασμού. Φουντώνουν τα σενάρια γι' αυτό τι τελευταίε ώρε. Ωστόσο, η ενεργειακή κρίση είναι εδώ. Δεν ε, μειώνει την έντασή τη και πρέπει να σου πω πω οι τιμέ είναι στα ύψη. Στην Ελλάδα λοιπόν σήμερα το ρεύμα διαπραγματεύεται στα 280. 4 ευρώ η μεγαβατόρα. Όταν στην Ελβετία είναι στα 274, στην Ιταλία στα 263 ευρώ η μεγαβατόρα και στη Γαλλία στα 262 ευρώ η μεγαβατόρα. Αυτό σημαίνει πω η μέση τιμή του Ιανουαρίου διαμορφώνεται μέχρι στιγμή στα 222,8 ευρώ. Μια πολύ υψηλή τιμή που θα επηρεάσει του λογαριασμού που θα έρθουν στο μέλλον, του αμέσως επόμενου μήνε. Μέσα λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον, ο Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Ταϊκούρα προανήγγειλε σήμερα πω οι επιδοτήσει θα συνεχιστούν και το Φεβρουάριο. Για νοικοκυριά και επιχειρήσει. Άλλωστε, το Οικονομικό Επιτελείο έχει πει πως θα συνεχιστεί η στήριξη για όσο χρειαστεί. Μένει να δούμε ποια θα είναι η, φόρμα του, η φόρμουλα του Φεβρουαρίου και αν θα είναι ίδια με αυτή του Ιανουαρίου, που να σου θυμίσω, Λίνα, πω ήταν διαφορετική, είναι διαφορετική από του προηγούμενου μήνε. Θα δούμε όλε αυτέ τι εξελίξει και στο ημερησία.gr. Σα ευχαριστώ πολύ.